Η οικολογική καταστροφή στις εκβολές του ποταμού από Σελέμη και μια ανάσα από την παραλία της ανάληψης Χερσονήσου. Εκατοντάδες είναι τα νεκρά ψάρια, με το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο να καταγράφεται σε μια μεγάλη έκταση στις εκβολές του ποταμού. Ήδη μυρίζει, είναι πολύ άσχημα και είναι εστία μολύνης, και είναι και πολύ άσχημα και για τους τουρίστες και για εμάς τους ίδιους. Το βλέπουν οι τουρίστες και δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι σαν να είναι τοξικό. Οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς παρατηρείται πάλι το φαινόμενο των ψόφιων ψαριών εδώ σε εκβολές του Αποσελέμη. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλει διερεύνηση βέβαια και έχουμε αρμοδίως αποτανθεί και στην περιφέρεια, άρα και στο ΙΘΑΒΙΚ, στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, προκειμένου να ληφθούν δείγματα. Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο σημείο, συλλέγοντας δείγματα νερού και νεκρά ψάρια, προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις, οι οποίες θα φωτίσουν τα αίτια γύρω από τη μαζική θνησιμότητα ψαριών. Δυστυχώς μεγάλη, από ό,τι είδαμε, ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί και αμέσως πράξαμε τα προβλεπόμενα. Ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο, ενημερώθηκε η υπηρεσία που ήδη είναι εκεί για να πάρει δείγμα. Η πρώτη εκτίμηση από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι από έλλειψη οξυγόνου και ασφυξία λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού. Να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι μακάρι να είναι αυτό και να μην υπάρχει εξωτερική αιτία και εξωτερικός παράγοντας ανθρώπινος, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο. Πάντως θα έχουμε εντός των επόμενων ημερών μια-δυο μέρες ακόμα την γνωμοδότηση για να δούμε από πού προήλθε και τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Καταστροφή εκολογική. Οικολογική καταστροφή. Λυπηρό. Και παλιότερα στην Πολωνία πολλά ψάρια είχαν πεθάνει. Το θλιβερό αυτό θέμα φωτογραφίζουν δημότες και επισκέπτες, οι οποίοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης σε ένα σημαντικό υδροβιότοπο όπου βρίσκουν καταφύγιο μεταναστευτικά πουλιά. Εμείς εδώ συνηθίζουμε κάθε Κυριακή πρωί, επειδή μένουμε κοντά, να ερχόμαστε να ταΐζουμε τις πάπιες και τις χελώνες. Έχει πολλές χελώνες εδώ. Ναι. Και τώρα ήρθαμε και εμείς και αντικρίσαμε αυτή την εικόνα εδώ με τα ψάρια, κεφαλόπουλα πρέπει να είναι. Εγώ δεν νομίζω, είναι πολύ παραπάνω. Χιλιάδες είναι, γιατί πιάνει πάνω στο ποτάμι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα το θέαμα πολύ άσχημο. Το χειρότερο είναι για αυτά εδώ τα ψαράκια. Ο Γιάννης Σέγκος έδωσε εντολή σε συνεργεία να καθαρίσουν την περιοχή, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος της μόλυνσης των υδάτων. Εκείνο που εικάζουμε είναι, όπως και πέρσι, ένα φαινόμενο το οποίο λόγω απουσίας οξυγόνου από τα νερά οδηγεί τα ψάρια σε θανάτωση. Εκείνο το οποίο κάνουμε στα δημοτική αρχή είναι, θα καθαρίσουμε άμεσα τις εκβολές του Αποσελέμη με συνεργεία εργατών. Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο έχει καταγραφεί και τα δύο προηγούμενα χρόνια σε μικρότερη όμως έκταση, όπου τότε οι ειδικοί έκαναν λόγο για το φαινόμενο της ερυθράς παλίρειας, το οποίο οφείλεται σε τοπική άνθηση ιχθυοτοξικού μικροφύκους, το οποίο βρέθηκε στα βράχια των ψαριών. Όμως δυστυχώς είναι τέτοιες οι κλιματολογικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Το νερό, όπως βλέπετε και στην ακτή εδώ πέρα, δεν μπαίνει θάλασσα μέσα για να ανανεωθεί. Υπάρχει απουσία οξυγόνου, οπότε όπως και πέρσι πιθανότατα έχουμε το ίδιο φαινόμενο λόγω απουσίας οξυγόνου από τα ύδατα και λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας τις τελευταίες μέρες έχουμε αυτή τη θανάτωση ψαριών. Είναι μια κακή εικόνα βέβαια, αλλά θα κάνουμε τις ενέργειες προκειμένου να ελέγξουμε τις όποιες πιθανές αιτίες αυτού του φαινομένου. Οι ερυθρές παλίρειες ευνοούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, αλλά κυρίως από την αυξημένη παρουσία θρεπτικών αλάτων, που είναι αποτέλεσμα είτε φυσικών είτε ανθρωπογενών ενεργειών.